Την ευθύνη της υπερψήφισης της συμφωνίας την έχει η κυβερνητική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Στην περίπτωση που αυτή η πλειοψηφία δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη, η Νέα Δημοκρατία είναι ο πολιτικός χώρος που εκ της θέσεώς του θα εγγυηθεί την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη, την παραμονή της χώρας στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά εγείρεται. Να το πω, ρε Δημήτρη, θα με αφήσεις. Το λες λίγο διπλωματικά. Αλλά εγείρεται, όπως καταλαβαίνετε, όταν μια πλειοψηφία δεν μπορεί να πάρει την ευθύνη. Γιατί δεν μπορεί, εσείς θα την ψηφίσετε. Όταν μια πλειοψηφία. Μπορώ να το πω. Την ευθύνη της κυβέρνησης την έχει η πλειοψηφία. Σωστό. Η πλειοψηφία πρέπει να ψηφίσει τη συμφωνία. Αν η πλειοψηφία δεν μπορεί και δημιουργηθεί μια νέα πλειοψηφία η οποία θα συνεχίσει τη διαπραγμάτευση ή θα κλείσει την ίδια συμφωνία, εγείρεται ζήτημα δεδηλωμένης. Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κυβερνά κάποιος και να ψηφίζουν τα νομοσχέδιά του και δει τα κομβικά του νομοσχέδια κάποιος άλλος. Θα μετρήσετε πόσοι από αυτούς θα ψηφίσουν και μετά αν δεν συμπληρώνουν θα υπερψηφίσετε εσείς για να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Αν συμπληρώνουν θα καταψηφίσετε. Αυτό είναι το διαδικαστικό. Μιλάω για το πολιτικό. Το πολιτικό ζήτημα λέει. Αθρίζονται ή όχι οι ψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων υπέρ της συμφωνίας. Δημιουργούν ή όχι τον κρίσιμο αριθμό των 151. Δημιουργείται ζήτημα ούτως ή άλλως. Εγώ σε ρώτησα όμως, ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και το ψηφίσουν όλοι από το ΣΥΡΙΖΑ τη συμφωνία. Εσείς θα την ψηφίσετε. Μεγιά τη συμφωνία. Μισό λεπτό, εσείς θα την ψηφίσετε. Μεγιά τη συμφωνία. Εμείς θα τη δούμε, θα δούμε ποια χαρακτηριστικά δίνει και θα αποφανθούμε.